Σαν σήμερα στην Κύπρο. Μια χορηγία της Τράπεζας Κύπρου. Σαν σήμερα, 31 Οκτωβρίου στην Κύπρο. Από την Εγκυκλοπαίδεια Πολυγνώση. Πολυγνώση.com. Το 1967, για δεύτερη φορά, ο Ραουφτενκτάς επιχειρήν εισέλθει κρυφά στην Κύπρο. Μεταφέρεται με μικρό πλοιάριο που κατά λάθος τον αποβιβάζει σε άλλη από την προβλεπόμενη περιοχή και συλλαμβάνεται. Το 1980, η εφημερίδα Μάχη τερματίζει την έκδοσή της αφού έχει εκδώσει στην 20χρονη ζωή της 5.815 φύλλα. Το 1994, σε μια νέα προσπάθεια για άρση του αδιεξόδου στο Κυπριακό, ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών καλεί τον πρόεδρο Κλειρίδη και τον Ραουφτενκτάς σε άτυπες διαβουλεύσεις με τον αναπληρωτή ειδικό αντιπρόσωπό του στη Λευκοσία. Πραγματοποιούνται 5 τέτοιες συναντήσεις Φαϊσέλ Κλειρίδη Τενκτάς. Σαν σήμερα στην Κύπρο. Μια χορηγία της Τράπεζας Κύπρου.